Wow. Wow. Hey, καλημέρα. Γεια χαρά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος και σας καλωσορίζω στο πιο επικό ξημέρωμα που έχω δει και παράλληλα καταγράψει ποτέ στη ζωή μου στα βουνά, όλα τα βουνά ελληνικά και ξένα. Βρίσκομαι στην κορυφή από το βουνό Τσμή, 5 Φεβρουαρίου 2021, η ώρα είναι 7:26 τα ξημερώματα. Και παιδιά, αυτό που συμβαίνει δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Μπροστά μας έχουμε το Δελιδίμι, δεύτερη ψηλότερη κορυφή των Αγράφων, με υψόμετρο 263 μέτρα. Στο βάθος τα βουνά που είναι στην κοιλάδα του Αχιλλώου, η κορυφή από το Τσμή, 1911 μέτρα. Καράβα, το ψηλότερο βουνό των Αγράφων με υψόμετρο 284 μέτρα. Βουτσικάκι, το τρίτο ψηλότερο βουνό των Αγράφων με υψόμετρο 254 μέτρα. Και στο βάθος ο Κίσαβος. Και εδώ έχουμε τα Ιμαλάια της Ελλάδας. Τα αγραφιώτικα βουνά, Save Agrafa, Save Greek Mountains. Ελεύθερα βουνά, χωρίς αιωλικά, κάτω τα χέρια από τα άγραφα και από όλα τα βουνά βέβαια. Παρένθεση, όσοι θέλετε και βλέπετε πρώτη φορά το βίντεο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε συχνά τέτοια βιντεάκια, μια κοινοποίηση σε αυτό το βίντεο για να ξεκουράσετε και εμένα λίγο την ψυχή μου, γιατί κουράστηκα για να έρθω εδώ πάνω. Και όσοι θέλετε μπορείτε να με κάνετε μια δωρεά, είτε στο PayPal, είτε μέσω εγγραφής επιπληρωμής στο κανάλι μου. Είμαι ένας φιλόδοξος ορειβάτης, φωτογράφος και ονειρευτής που ανεβαίνει στις κορυφές των βουνών για να κοιμηθεί κάτω από τα στεράκια. Και εδώ τώρα βρισκόμαστε στην κορυφαιογραμμή από το Τσμή. Εδώ μάλιστα χαμηλά έχω και την κάμερά μου, όπου και κάνει timelapse αυτή την υπέροχη ανατολή. Μπροστά μας έχουμε και το χωριό Τροβάτο, Σβόνη, Νιάλα, Καταραχιάς, Πλάκα, Μπορλέρο, όλα αυτά τα βουνά. Ο πύργος Κόκκινο Στεφάνι, Χαρίση, Τέμπλα και ο Κίσαβος, όπως και είπα. Βουτσικάκι, Πυροφυλάκιο. Εδώ στο βάθος είναι το χωριό μου. Και κοιτάζοντας τώρα δυτικά, στο βάθος βλέπουμε κάποια βουνά από τα Τρίκαλα και τέλος τα Τζουμέρκα. Το να είσαι εδώ πάνω και να βιώνεις κάτι τέτοιο, παιδιά, είναι κάτι πέρα από κάθε φαντασία. Μάλιστα χθες το βράδυ είχε τόσο πολύ αέρα, δυτικούς ανέμους, που στριχτήρισα από την όποια κακοποίηση βίωνα κατά τη διανεκτέρευση εδώ πάνω, γιατί ήθελα να βγάλω φωτογραφίες, είχε πολύ αέρα, μετά είχε πολλά σύννεφα, αλλά τελικά το να ανεβαίνεις στα βουνά και να είσαι παρόν σε κάτι τέτοιο δεν είναι και τόσο άσχημο. Αυτό αρχίζω και μαθαίνω και προσπαθώ να βρίσκομαι όλο και πιο πολύ στα βουνά. Δηλαδή, καθόμουν πριν λίγη ώρα εδώ και λέω, εντάξει, δεν πειράζει, άστο για άλλη φορά. Και λέω μέσα μου, όχι, θα το κάνεις τώρα. Και άρχισα να τρέχω γρήγορα για να προλάβω να πιάσω την GoPro για να σας δείξω αυτό το τοπίο. Δεν υπάρχει. Δεν έχω δει ποτέ τίποτα τόσο πιο ωραίο στα βουνά. Και ανεβαίνω τα βουνά για να διανυκτερεύσω από το 2013.
Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, αυτή ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές. Όλο το τοπίο είναι κατακόκκινο. Και που να είναι, σε λίγα λεπτά, εδώ μπροστά μας θα ξεπροβάλλει ο ήλιος και θα μας υπενθυμίσει ότι είμαστε καλά, ότι είμαστε ζωντανοί, γεμάτη ευεξία, γεμάτη χαρά και ότι μια καινούργια μέρα ξεκινάει για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το να κοιμάσαι στις κορυφές δεν είναι πάντοτε εύκολο. Βασικά, τις πιο πολλές φορές μόνο δύσκολο είναι παρά εύκολο. Αλλά κάτι και εδώ, ωραία σκηνικά, είναι που ανταμείβουνε όλη την ψυχική σου ταλαιπωρία. Η φωτογραφική μου μηχανή, το έργο. Είμαι περίεργος μάλιστα να δω τι πλάνα θα βγάλω, παιδιά. Είναι τόσο μαγικό να είσαι εδώ πάνω, που από ένα σημείο και μετά απλά δεν το χορταίνεις. Αλήθεια. Μόλις με το καλό λήξει η καραντίνα, θα χαρώ όλοι σας να έρθετε εδώ στο χωριό μου και να δείτε αυτό το μαγικό τοπίο. Έτσι λοιπόν μας βρίσκει ο ήλιος μόλις να έχει ανατείλει εδώ και να γεμίζει με ζωή και αγάπη τη ψυχή μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος και σας ευχαριστώ από καρδιάς που είδατε αυτό μου το βίντεο. Ευελπιστώ να είστε όλοι καλά, να ξεπερνάτε έτσι η ζωή σας, πάντοτε έτσι τα όνειρά σας, με αυτό το ωραίο το φως που επιτέλους χτυπάει το πρόσωπό μου, το οποίο πρόσωπο έχει κοιμηθεί και λιγότερο από 4 ώρες συνολικά, αλλά σε κάτι τέτοιο τοπίο, σε κάτι τέτοια τοπία βασικά δεν τα βάζει ποτέ κάτω. Αυτά παιδιά, σας αγαπώ όλους, να είστε πάντοτε καλά, ευχαριστώ και για τα like που μου κάνετε στα βίντεό μου και θα είμαι πάντοτε εδώ για να σας δίνω τις καλύτερες εικόνες. Γεια σας!